Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το μεγάλο δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε όλα τα σημαντικά νέα της ημέρας. Και δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Τραγικό θάνατο βρήκανε δύο νέοι άνθρωποι σήμερα το πρωί στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Κομωτινή Νυμφαία, ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Οι δύο άτυχοι άντρες εργάζονταν για την κατασκευή του δρόμου, του οποίου, να θυμίσουμε, οι εργασίες είχαν διακοπεί, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι ήταν απλήρωτοι. Για τους δύο εργάτες αυτό έμελε να είναι και το τελευταίο μεροκάματο. Το φορτηγό που οδηγούσαν έφυγε από την πορεία του με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Εκτός όμως από αυτό το τροχαίο δυστυχώς δυστύχημα, είχαμε ακόμη ένα περιστατικό τροχαίο ατύχημα σήμερα το απόγευμα, το οποίο έγινε στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα στην Άνθεια. Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης. Να ευχηθούμε λοιπόν συλληπιτήρια στις οικογένειες για τους δύο νέους εργάτες και περαστικά στους άλλους τραυματίες στο τροχαίο που έγινε στην Άνθεια. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και ατμόσφαιρα. Το τζιπάκι της οργής είναι το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης για το προσωπικό του, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Λιμενικών Θράκης, Σάκη Ζησίδη. Το ένα και μοναδικό όχημα του σώματος το προηγούμενο διάστημα είχε χαλάσει και βρισκόταν για επισκευή. Από ό,τι φαίνεται όμως, αυτό εξακολουθεί να παίρνει μπρος ανάλογα με την ημέρα και τα κέφια του, θα μπορούσε να πει κανείς, με αποτέλεσμα οι λιμενικοί τζιπάκι να έχουν, αλλά τζιπάκι να μην βλέπουν. Ταυτόχρονα το λιμεναρχείο εξακολουθεί να μην έχει δικό του σκάφος και να χρησιμοποιεί αυτό που του έχει παραχωρηθεί από το λιμεναρχείο της Καβάλας. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί η πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο εξακολουθούν να μην δίνουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως λένε, και έτσι οι λιμενικοί δυσκολεύονται να κάνουν τη δουλειά τους. Το τζιπάκι της Σάρτας φαίνεται πως είναι το όχημα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Λιμενικών Θράκης χαλάει και επισκευάζεται εκ νέου συνεχώς. Ταυτόχρονα στάσιμη παραμένει και η κατάσταση με το σκάφος του σώματος, καθώς ακόμη αυτό που παραχωρήθηκε από την Καβάλα είναι το μοναδικό σκάφος του Λιμεναρχείου. Στάσιμη παραμένει η κατάσταση στο Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμαστε από το σκάφος της Καβάλας μέχρι να αποκατασταθεί το σκάφος που έχει διατεθεί στην υπηρεσία μας. Όσο για το τζιπ, φτιάχτηκε, αλλά επιμένουμε και λέμε ότι χρειάζεται αντικατάσταση. Δηλαδή όλη τη μέρα το φτιάχνουμε, το βράδυ χαλάει. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Το μόνο θετικό στην υπόθεση όλη είναι ότι οι άλλες λιμενικές αρχές που υπάγονται στην ένωσή μας, δηλαδή σε όλη τη Θράκη, είναι σε καλό επίπεδο. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Από εκεί και πέρα η Αλεξανδρούπολη έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Το κονδύλι που έχει εγκριθεί από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αγορά σκάφους για το Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης κάπου έχει κολλήσει, όπως δήλωσε ο κύριος Ζησίδης. Έχει εγκριθεί ένα κονδύλιο από την περιφέρεια, όχι από το Δήμο, από την περιφέρεια, το οποίο είναι σε αναμονή. Έχουμε κολλήσει κάπου. Περιμένουμε αυτό το ποσό να πληρωθούν όλα τα ανταλλακτικά, να φτιαχτεί το σκάφος και να έρθει. Οπότε λοιπόν είστε σε κατάσταση. Είμαστε σε αναμονή και για το σκάφος και για το τζιπ. Κάτι πληροφορίες που έχουμε, έχει γίνει ένας διαγωνισμός για καινούργια τζιπ και η Λιμενική Αρχή Αλεξανδρούπολης μπορεί να πάρει ένα καινούργιο. Ο πρόεδρος Ένωσης Λιμενικών Θράκης απίφθινε για ακόμη μια φορά έκκληση για ενίσχυση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και σε έμψυχο υλικό, καθώς όπως τόνισε, τα 60 άτομα που το αποτελούν δεν επαρκούν. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης αποτελεί 30 άντρες συναδέλφους και από 30 γυναίκες. Αυτό το νούμερο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες. Χρειαζόμαστε ενίσχυση. Το τονίζουμε συνέχεια. Περιμένουμε εξελίξεις. Η δημόσια υγεία διαρκώς υποβαθμίζεται, αυτό αναφέρουν οι φαρμακοποιοί μετά και την ψήφιση του τρίτου μνημονίου. Μαζί με τους υπόλοιπους υγειονομικούς και τους εκπροσώπους εργαζομένων και συνταξιούχων, πρέπει, λένε, να